Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας θέσω δύο ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε χθες στην ομιλία σας, αλλά θέλω να επιμείνω και μας έρχονται από το εξωτερικό. Το πρώτο αφορά τις απειλές που δέχθηκε, όπως είπε η ίδια η κυρία Λαγκάρντ, όταν μίλησε για την ελληνική φοροδιαφυγή. Και το δεύτερο, για τη συζήτηση που έγινε στον ΟΗΕ για το θέμα του χρέους και κατ' επέκταση βέβαια για τη στάση που κράτησε εκεί η ελληνική κυβέρνηση. Το δικό μου ερώτημα είναι ποια πολιτικά συμπεράσματα έχετε βγάλει για τα δύο αυτά θέματα και αν προτίθεστε και αν ναι, με ποιο τρόπο να δώσετε κάποια συνέχεια σε αυτά. Ευχαριστώ. Είπα και χθες ότι η δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ είναι συγκλονιστική. Ξέρετε, δεν είναι λίγο πράγμα. Κυρία Λαγκάρντ, φαντάζομαι ότι ειδικά σε μια συνέντευξη του Financial Times δεν πετάει λόγια του αέρα. Η επικεφαλής του Διεθνούς Δομισματικού Ταμείου, η οποία είχε δώσει στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών την περίφημη λίστα με τους καταθέτες σε τράπεζες της Ελβετίας, μια λίστα 2062, αν δεν κάνω λάθος, περιπτώσεων από τις οποίες έχει περιοριστεί ο έλεγχος μόνο για 25. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό μετά από 2 χρόνια. Να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή της. Άρα λοιπόν, εδώ γίνουν κάποια συμπεράσματα. Να λοιπόν γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτός ο έλεγχος. Να λοιπόν γιατί αυτές οι λίστες πηγαίναν από το ένα συρτάρι υπουργού στο άλλο συρτάρι υπουργού. Ποιο είναι αυτό το λόμπι? Ποια είναι αυτή η μαφία που έχει τη δυνατότητα να κυβερνάει τον τόπο και να απειλεί διεθνείς παράγοντες? Εγώ, κύριε Παπαδημητρίου, το 2012 δέχτηκα παρόμοιες απειλές. Όταν μου είπαν, έλα να μας βρεις να μας φορολογήσεις. Βέβαια, αυτός που είπε, έλα να μας βρεις να μας φορολογήσεις, βρέθηκε στη φυλακή. Ξέρετε, εγώ έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη και στις δυνατότητες των ελεκτικών μηχανισμών και στην ελληνική δικαιοσύνη. Και θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω, είναι θέμα δικαιοσύνης, ότι όσοι νομίζουν ότι θα βρίσκονται σε ασυλία και στο απειρόβλητο, όσοι νομίζουν μάλιστα δε ότι μπορεί ενισχύοντας μια κυβέρνηση που καταραίει να ξεμπερδέψουν με το αίσθημα δικαίου που έχει ο ελληνικός λαός, γελιούνται. Η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί μια τρομακτική καταστροφή. Βιώνουμε ένα δράμα εθνικό και δεν μπορεί κάποιοι να συνεχίζουν ανενόχλητοι ως άλλοι, αν θέλετε, σε δύσκολες εποχές, στις περιόδους της κατοχής όπου είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίζουν κάποιοι να κερδίζουν βγάζοντας τα λεφτά τους στο εξωτερικό, βγάζοντας τα λεφτά τους σε offshore εταιρείες, με οδιομηλικές συναλλαγές. Βεβαίως εμείς κατανοούμε ότι υπάρχει και μια αντικειμενική δυσκολία. Μια αντικειμενική δυσκολία διότι υπάρχει και ένα διεθνές πλαίσιο που δίνει κάλυψη σε τέτοιου είδους εταιρείες. Όμως μπορούμε να κάνουμε βήματα. Καταρχάς, τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα του Λίχτενστάιν, τη λίστα με τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Να δούμε ποιες είναι, να γίνει επιτέλους ένα μητρό των offshore.